Επιχείρηση κατεδάφιση σήμερα το πρωί στην περιοχή των σφαγείων της Νέας Αλικαρνασσού. Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, έριξαν ένα υποανέγερση αυθαίρετο κτίσμα. Εγώ τώρα πού θα μείνω, για πέστε μου. Πού θα μείνω που κοιμάμαι ένα χρόνο έξω. Πού θα μείνω, για πέστε μου, που δεν υπάρχει κράτος για μας. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα που κάνουν. Είμαστε Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι, περετάμε, ψηφάμε τα πάντα. Όπως αναφέρουν οι Ρωμά που διαμένουν στον αυτοσχέδιο καταβλισμό, σήμερα το πρωί και χωρίς καμία πρώτερη ενημέρωση, μπουλντόζα του Δήμου υπό τη συνοδεία της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό το φόβο επεισοδίων, προχώρησαν στην κατεδάφιση του κτίσματος. Σας είχαν ενημερώσει, είχε έρθει εντολή ότι. Όχι, καμία εντολή. Άξαφνα ήρθανε. Ήρθανε άξαφνα και μας τα γκρεμίσανε. Εδώ ο Φουκαράς δούλευε στο Δήμο για να μπορέσει με τη γυναίκα του. Έχει παιδί που αλλάζει αίμα κάθε πρώτη και 15 εκεί με ηλικία ανεμία. Μάζευε δεκάρα για να βάλει 5 τούβλα, να βάλει 5 ξύλα, να φτιάξει μια λαμαρίνα από πάνω για να βάλει τα παιδιά του μέσα. Μου λέτε που θα μείνω. Λέει να νοικιάσει σπίτι. Πού να βρει σπίτι. Εγώ δεν είμαι τώρα για σπίτια. Έχω δύο σπίτι. Παιδιά. Έχει πού λεπτά πάω. Από την νοικιάσει σπίτι. Είμαι έτσι. Είμαι έλεος τώρα. Είμαι στο έλεος. Στο συγκεκριμένο καταβλισμό υπάρχουν ακόμα 4 κτίσματα για τα οποία βούληση είναι να έχουν την ίδια τύχη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δρομολογούν τις διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως αυτά κατοικούνται. Έχω 50 χρόνια εδώ πέρα. Όποιος έρθει τώρα και καταδαπίσει μπαράγκα, θα έχουμε κακές συνέπειες. Ή θα με σκοτώσουν τελείως, ή δεν ξέρω τι θα κάνω.